Οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, λοιπόν, εξοικονόμηση ενέργειας είναι το θέμα που βρίσκεται σήμερα στην επικαιρότητα. Ο Υπουργός Εσωτερικών, ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών, ο κύριος Πέτσας, τόνισε ότι θα ενισχυθούν οι Δήμοι προκειμένου να αντιμετωπίσουν την ενεργειακή κρίση, ενώ ξεκίνησαν ήδη προετοιμασίες από την πλευρά των Δήμων προκειμένου να αντιμετωπιστεί η κατάσταση με τον καλύτερο τρόπο. Όλα αυτά θα τα συζητήσουμε τώρα με την δικηγόρο νομική σύμβουλο Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, την κυρία Μένη Κοσματοπούλου, τη συνεργάτη δάμας, η οποία έχει σαφή εικόνα τι ακριβώς συμβαίνει στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης. Μπαίνουν και κάποια νομικά ζητήματα και θέματα, αν πρέπει να κλείνουν τα φώτα το βράδυ, βραδινές ώρες, και γενικότερα πώς θα περάσουμε στην επόμενη μέρα. Πώς θα είναι ο φετινός χειμώνας στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης. Είχαμε και την παρέμβαση του Προέδρου της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, ο οποίος είπε ότι πρέπει τώρα να δούμε πώς θα αντιμετωπίσουμε και αυτή την κρίση. Καλησπέρα, Μένη. Καλησπέρα, Κατερίνα. Ευχαριστούμε ιδιαίτερα που είσαι μαζί μας. Εγώ ευχαριστώ. Καλό χειμώνα, καλή επιστροφή. Να ευχηθούμε και καλές συζητήσεις να έχουμε για καλά θέματα στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γιατί υπάρχουν και τα καλά. Έτσι ακριβώς. Σε ό,τι αφορά την αύξηση του ενεργειακού κόστους, έχουμε πει και σε προηγούμενες συζητήσεις ότι η αύξηση του ενεργειακού κόστους απειλεί την οικονομική βιωσιμότητα των Δήμων και των δημοτικών επιχειρήσεων. Ειδικά, Κατερίνα, στην περιοχή μας, που είναι μια περιοχή με βαρύ χειμώνα και πολλούς ορεινούς απομακρυσμένους Δήμους. Αυτό ακριβώς το θέμα αναδείχθηκε ιδιαίτερα στην τελευταία συνεδρίαση, νομίζω στις 25 Αυγούστου, της Κεντρικής Ένωσης των Δήμων, όπου ο Πρόεδρος Δημήτρης Παπαστεργίου επισήμανε ότι η εξίσωση δεν βγαίνει οικονομικά ούτε για τους Δήμους ούτε για τις δημοτικές επιχειρήσεις. Κατά την άποψή του αυτό συμβαίνει γιατί δεν υπήρξαν μέχρι στιγμής ουσιαστικά μέτρα στήριξης για την αντιμετώπιση της κρίσης αυτής. Βέβαια, κάτι που το επανέλαβε ο κύριος Παπαστεργίου, ο οποίος φιλοξενείται τις τελευταίες ημέρες σε πολλά τηλεοπτικά μέσα. Είπε λοιπόν ότι απαιτείται περαιτέρω στήριξη, οικονομική στήριξη των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης για να αντιμετωπίσουν και αυτή την κρίση, όπως έκαναν και κατά τη διάρκεια του COVID και δημιούργησαν κέντρα για δωρεάν rapid test και πολλά ακόμη προκειμένου να συνδράμουν και σε αυτή την κρίση. Μία ακόμη κρίση που πρέπει να αντιμετωπίσουν οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης και πρέπει να το κάνουν άμεσα, γιατί βλέπουμε τουλάχιστον στη Δυτική Μακεδονία η θερμοκρασία έχει πέσει πολύ τις τελευταίες ημέρες και στα ορεινά ξεκίνησαν ακόμη να ανάβουν και τα τζάκια τους. Έτσι ακριβώς, και όπως είπες, Κατερίνα, υπάρχει κατεύθυνση στους Δήμους να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να κάνουν οικονομία για εξοικονόμηση της ενέργειας, όπως να περιορίσουν τον κλιματισμό ή τον διακοσμητικό φωτισμό σε δημόσια κτίρια και αξιοθέατα, κάτι όμως που δεν είναι καθόλου εύκολο. Αναδείχθηκε επίσης το ζήτημα ως επιτακτική ανάγκη ότι θα πρέπει άμεσα οι Δήμοι να πάρουν δάνεια, να τους χορηγηθούν δάνεια, προκειμένου να υλοποιήσουν έργα για την εξοικονόμηση της ενέργειας. Και τώρα πρέπει και άμεσα να πάρουν δάνεια, αλλά και να εγκριθούν και άμεσα, γιατί φιλοξενήσαμε στο δελτίο μας τον Δήμαρχο Σερβίων, τον κύριο Χρήστο Ελευθερίου, ο οποίος ανέφερε, κάνουμε μελέτες προκειμένου να υπάρξει αντικατάσταση και κουφωμάτων στα σχολεία, αλλά να υπάρχει δυνατότητα και για την τοποθέτηση φωτοβολταϊκών στις στέγες. Κάτι όμως που αργεί, ενώ υπάρχουν οι μελέτες, δεν εγκρίνονται τα χρήματα, που σημαίνει ότι είναι διαδικασίες που πρέπει μένει να προχωρήσουν άμεσα. Πολύ σωστά. Σύμφωνα λοιπόν και με τις δηλώσεις των Δημάρχων, αναμένεται ένας βαρύς και δύσκολος χειμώνας. Η αύξηση του ενεργειακού κόστους θα επηρεάσει, Κατερίνα, την ζωή των τοπικών κοινωνιών από κάθε πλευρά. Για να δώσουμε ένα παράδειγμα, γίνεται λόγος το τελευταίο χρονικό διάστημα, πολύς λόγος για την παράταση του ωραρίου στα σχολεία, κάτι που θα διευκολύνει σημαντικά τη ζωή των γονέων και θα ενισχύσει την εκπαίδευση των μαθητών. Ωστόσο, αυτό σημαίνει επιπλέον οικονομικές επιβαρύνσεις στην ενέργεια, κόστη για προσωπικό καθαριότητας, επιβαρύνσεις τις οποίες δεν μπορεί να υποστεί πλέον κάθε Δήμος.
και πρέπει να υπάρξει περαιτέρω οικονομική ενίσχυση για να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του σήμερα, που πρέπει να πούμε αλλάζουν. Πέρυσι, πρόπερσι είχαμε τον COVID, φέτος έχουμε την ενεργειακή κρίση. Συνεχώς βρισκόμαστε σε μια κρίση που σημαίνει ότι μένει τον φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν. Πρέπει να γίνει τώρα, ώστε όταν ανοίξουν τα σχολεία και πέσει περισσότερο η θερμοκρασία, να είναι όλα έτοιμα. Και όχι μόνο στα σχολεία, γιατί υπάρχουν πολλά δημοτικά κτίρια που πρέπει και να θερμαθούν και βέβαια και να συντηρηθούν. Έχει επισημανθεί λοιπόν η δυσκολία των Δήμων για την αντιμετώπιση του ενεργειακού κόστους. Από την άλλη, θεωρείται ότι είναι και ένα στοίχημα όσων μας διοικούν για να δείξουν πόσο ικανή και αποτελεσματική θα είναι στη διαχείριση μιας ακόμη κρίσης. Αναμένουμε λοιπόν να δούμε τις λύσεις που θα ανεβρεθούν. Επίσης, υπάρχουν και φωνές που υποστηρίζουν ότι όπως η πανδημία επιτάχυνε την ψηφιακή μετάβαση του κράτους, έτσι και η ενεργειακή κρίση μπορεί να οδηγήσει στην δημιουργία ενεργειακών δημοτικών κοινοτήτων και γενικά σε επενδύσεις στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Όμως και αυτό φαντάζει μακρινό. Συνεπώς, καλούνται οι αυτοδιοικητικοί στην ουσία, στην τελευταία χρονιά της αυτοδιοικητικής τους θητείας, πριν τις εκλογές, να φανούν πόσο πρακτική και αποτελεσματική είναι στη διαχείριση μιας ακόμη κρίσης, όμως καλείται και η κυβέρνηση να ενδυναμώσει την αυτοδιοίκηση με πρόσθετα εργαλεία, όπως θα μπορούσαν να είναι σαφώς οι επιπλέον χρηματοδοτήσεις, αλλά και μέτρα απομείωσης της γραφειοκρατίας, όπως είπες πριν, που δυσχεραίνουν πάρα πολύ τις διαδικασίες έγκρισης προκειμένου να προχωρήσουν έργα και δράσεις. Και υπάρχει και μία απορία και με λογική τη βρίσκω, γιατί οι ιδιώτες κατασκευάζουν άμεσα φωτοβολταϊκά μέσα σε 2 μήνες. Βλέπουμε ότι έχουμε ολόκληρες εκτάσεις γεμάτες από φωτοβολταϊκά, κάτι που πρέπει να εκμεταλλευτούν και οι Δήμοι με τον όποιο τρόπο, προκειμένου να προχωρήσουν άμεσα στην κατασκευή φωτοβολταϊκών, ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, προκειμένου να βοηθήσουν και να στηρίξουν όλη αυτή την κατάσταση μένει. Έτσι καλούνται στην ουσία να λειτουργήσουν με κανόνες ιδιωτικής πρωτοβουλίας. Και μπαίνουμε και σε προεκλογική χρονιά, που αυτό σημαίνει ότι πρέπει να τρέξουμε ακόμη πιο γρήγορα για τις εκλογές του 2023. Μένει, σε ευχαριστούμε πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.